Η φετινή ΔΕΘ τι σηματοδοτεί για τη Θεσσαλονίκη? Η φετινή ΔΕΘ είναι μια κομβική ΔΕΘ, θα έλεγα, για την Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά γίνεται συζήτηση επί της ουσίας για 30 κομβικά έργα και για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοινώνει 30 έργα τα οποία πρόκειται να αλλάξουν κυριολεκτικά και την οικονομία και τη ζωή όλης της Θεσσαλονίκης και όλης της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα έργα αυτά, εδώ όσοι γνωρίζουν, βρίσκονται είτε σε φάση υλοποίησης είτε βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, αλλά έχουν εξασφαλιστεί και τα οικονομικά κονδύλια τα οποία θα τα χρηματοδοτήσουν, ενώ κάποια άλλα είναι ήδη πολύ νομικά, σε νομική φάση, πολύ ωρίμη νομική φάση, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Θεωρώ ότι η φετινή ΔΕΘ και με τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε δημόσια έργα τα οποία κατασκευάζονται θα έχει ιδιαίτερη σημασία πέραν του εκλογικού χαρακτήρα της, διότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Και φυσικά ο γνώμονας δεν είναι μόνο οι εκλογές για την πόλη μας, ο γνώμονας είναι η ανάπτυξη και η ευημερία τόσο της πόλης όσο και όλης της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας μας και η θέση της μέσα στα Βαλκάνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.